С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули SkyWay сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура SkyWay органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие надежные дороги, расположенные над поверхностью Земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров SkyWay станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы SkyWay – триггер развития бизнеса и обеспечения устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Καλησπέρα στους καινούριους και όσους μπήκανε τώρα. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι επενδυτής της εταιρείας SkyWay. Θα αρχίσουμε κανονικά με την παρουσίαση, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι οι άνθρωποι είχαν από διάφορες εποχές ή από διάφορες χρονικές στιγμές, είχαν σαν όνειρο να κατακτήσουν κάποτε τον ουρανό. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε όταν οι άνθρωποι έφτιαξαν τα πρώτα αερόστατα, αεροπλάνα και άλλα μεταφορικά μέσα, τα οποία πλέον υπάρχουν. Έτσι, ένας αρκετά γνωστός καλλιτέχνης, πριν από 100 χρόνια, ήταν καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, απεικόνισε σε αυτόν τον πίνακα που βλέπετε τον κόσμο του μέλλοντος, τον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια από την εποχή του αργότερα. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε ένα λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι η πραγματικότητα που προέβλεψε ο καλλιτέχνης είναι πλέον η δικιά μας καθημερινότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Φυσικά, αυτές οι σύγχρονες μεταφορές δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα, έχουν και τα μειονεκτήματα, καθώς γνωρίζετε. Κάποια από τα πιο βασικά είναι η υπερφόρτωση δικτύου μεταφορών, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας. Γνωρίζετε πως καθημερινά υπάρχουν αρκετά μεγάλοι ρυθμοί, οι οποίοι μας λένε για τα ατυχήματα που συμβαίνουν. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, διότι ουσιαστικά μειώνεται ο χρόνος, θα έλεγα, της καταστρέφεται το δικό μας περιβάλλον. Διότι όταν κατασκευάζει δρόμους ο άνθρωπος, κάνει εισβολή στη φύση και καθώς η φύση έχει τη δική της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντιστέκεται στον άνθρωπο. Όμως όλοι ξέρετε πόσο επίμονος είναι ο άνθρωπος και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Κολλάει. Μια στιγμή, γιατί δεν φορτίζει η παρουσίαση. Γιατί? Μια στιγμή να το κοιτάξω, γιατί δεν υπάρχει... Δεν φορτίζει. Α, εντάξει, φόρτισε, αλλά πολύ αργά. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν. Το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα αυτοκίνητα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Καθώς γνωρίζετε σίγουρα ότι πολλά μνημεία έχουν αυτό το πρόβλημα, πολλοί αρχαιολόγοι προσπαθούν να τα προστατεύσουν από την όξινη βροχή, διότι διαβρώνονται κάθε χρόνο και έτσι καταστρέφονται τα δικά μας μνημεία. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτόματα με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία ορυκτούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον, για παράδειγμα ο άνθρακας, όπως γνωρίζετε. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση δρόμων σε λάκους, λίμνες, ποτάμια, δάση, αλλά τελικά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση υλικών είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του δρόμου ανάποδα έγιναν στη Γερμανία τον περασμένο αιώνα και στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως και είναι η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που βλέπουμε στις πόλεις. Το τελεφερίκ που βλέπετε αριστερά και τα εναέρια βαγόνια που βλέπετε δεξιά δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ βλέπετε ένα απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή της SkyWay, του Ανατόλιου Γιουνίτσκι, ο οποίος μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Συγγνώμη, γιατί κολλάει σήμερα. Άρα, λοιπόν, αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης, τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα. Είναι η λεγόμενη υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερου επίπεδου. Όπως βλέπετε, θυμίζει αρκετά αυτά τα ανάποδα βαγόνια τα οποία είδαμε νωρίτερα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυμίζει αρκετά και την εταιρεία της, μάλλον την τεχνολογία της SkyWay, με τα εναέρια βαγόνια. Γενικά, όπως γνωρίζετε, τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, κάνοντας ακροβατικά σε τσίρκο, καθώς και σε διάφορα μουσικά όργανα, τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Με τον ίδιο τρόπο, λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Το σύστημα στήριξης τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Εδώ βλέπετε την διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να δείτε αυτές τις δέσμες από σχηματόστοιχνα τα οποία εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς SkyWay είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς, καθώς και σε άλλες φυσικές καταστροφές, ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Έτσι υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Εδώ μπορείτε να δείτε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη. Και εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα βασικό ερώτημα το οποίο δίνουν αρκετοί μηχανικοί, ίσως θα έλεγα, αλλά ακόμα και απλοί άνθρωποι, είναι για το πώς η μεταφορά χορδής μπορεί να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου τα οποία μας περιβάλλουν. Φυσικά η εταιρεία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά πρέπει φυσικά να λάβετε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Κάτι εντελώς προφανές, θα έλεγα, και φυσικό, καθώς υπόκειται στους νόμους φυσικής. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει πρόβλημα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Δείτε εδώ τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου κάνει μία σύγκριση ανάμεσα σε ένα μέσο μεταφοράς το οποίο είναι πληθωριαστική χρήση, δηλαδή μέσα στις πόλεις, το οποίο έχει χωρητικότητα έως και 14 άτομα, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς είναι μέσα στην πόλη και δεν μπορεί να πιάσει παραπάνω. Ενώ το άλλο, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει έως και 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι στιγμής. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητα να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν θα χρειαστούν τέτοιες διαδικασίες. Εδώ ας δούμε προσεκτικά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά. Το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές. Θα υπάρξουν παρακάτω και σχεδιαγράμματα που θα μπορέσετε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, με βάση αυτά τα εικονίδια. Σχετικά με τις κεφαλαιούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες, με την διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά αυτή είναι στοιχειώδη σε σχέση με την τεχνολογία SkyWay, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της SkyWay έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Τώρα, σχετικά με την φιλικότητα προς το περιβάλλον, οι τεχνολογίες μεταφοράς χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερί καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αιώρησης, έπειτα το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος η τεχνολογία της SkyWay. Μάλλον τα οχήματα. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπετε πως στην πρώτη θέση την κατέχουν και πάλι τα οχήματα της SkyWay, ενώ ακολουθούν το τραμ και το μετρό. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα μπορείτε να δείτε πως το SkyWay είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε SkyWay κατοχυρώνει τη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Αυτές είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων, τα οποία μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, όπως γνωρίζετε πιστεύω, τα οποία ειδικά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Την πιστοποίηση, όπως θα ξέρετε. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε συνολικά 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Unisky Stream Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το EkoTechnoPark, ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο, εκεί που διοργανώνεται το EcoFest στο Μίνσκ, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία έχουν επενδύσει οι ίδιοι και να σιγουρευτούν τι πραγματικά συμβαίνει. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του Κέντρου Καινοτομίας SkyWay στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το Κέντρο Καινοτομίας SkyWay στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλαγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών SkyWay κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η τεχνολογία... Σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα, υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήματα και κολλάει το ίντερνετ όλη μέρα, γι' αυτό θα παρακαλούσα να με συγχωρέσετε. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Ελπίζω να συνεργαστεί το σύστημα σήμερα. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες εταιρείες που ίσως γνωρίζετε. Σίγουρα ξέρετε τις περισσότερες. Όλοι γνωρίζετε ότι ξεκίνησαν από το μηδέν στην αφετηρία τους. Κανένας ποτέ δεν θα φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους. Η τεχνολογία SkyWay θα δείτε που θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς η τεχνολογία της κάλλιστα μπορεί να τις ανταγωνιστεί. Γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο έπειο, η εταιρεία αφού βγει στο έπειο, δεν θα έχουν οι μετοχές της τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει παράλληλα με την αξία της εταιρείας. Τώρα θα μπούμε στην δεύτερη παρουσίαση, τα οποία αφορούν τα νέα της εταιρείας, ώστε να μάθετε σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει. Ωραία. Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο EkoTechnoPark στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn, με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα μεταφέρει εκεί πέρα διάφορα πράγματα τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα. Λοιπόν, το δεύτερο όχημα ονομάζεται UNIVAST, το οποίο έχει συνολική χωρητικότητα 25 επιβάτες. Το δεύτερο έργο το οποίο ετοιμάζεται πάνω... Τώρα ακούγομαι, γιατί πριν μου λέγατε ότι δεν ακούγομαι. Δεν με ακούτε. Α, με ακούτε? Τώρα. Ελπίζω. Λοιπόν. Εντάξει, Λοιπόν, στο κέντρο των δοκιμών, ακόμα και ο Σέιχ πήγε για να δει ο ίδιος την εξέλιξη των έργων στη Σάρζα. Το SkyWay Test Center στη Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης NEO. Σήμερα η κατασκευή δύο βαρών διαδρομών μήκους 2,5 χιλιόμετρων συνεχίζεται στο κέντρο Unisky Stream Technologies, σύμφωνα με τους γυριστές. Να πάω πίσω. Ναι, αυτά δεν ακούγανε. Κάπου 4-5 εικόνες. Αυτό εδώ το ακούσατε, δηλαδή. Θα το ξεκινήσω από εδώ πάλι. Ωραία, λοιπόν. Η κατασκευή στη Σάρζα της πρώτης γραμμής δοκιμών... Πιο πίσω. Θα ξεκινήσω ξανά την παρουσίαση, τα οποία αφορούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια στιγμή. Όπως είπα πριν, τα έργα στο Innovation Center της Σάρτσα συνεχίζονται κανονικά. Εκεί πέρα υπάρχει και ένα δοκιμαστικό κέντρο στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα λόγια του Unisky, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο SkyWay, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί, οι οποίοι θα συνεχίσουν το έργο της εταιρείας. Η κατασκευή στη Σάρτζα της πρώτης γραμμής, δοκιμών μήκους 400 μέτρων, έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τους πρώτους επιβάτες ξεκίνησαν από το Μάρτι, φέτος. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης τον Μάιο. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορθοκάν. Θυμηθείτε ότι το EcoDome έχει 2 λειτουργίες στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της Unisky Stream Technologies στη Σάρτζα. Πρώτον, το EcoDome είναι η μελλοντική έδρα του έργου SkyWay στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς φορτών για ξένες αντιπροσωπείες. Δεύτερον, το EcoDome είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία σχεδιάζει την πράσινη τεχνολογία και την εργονομική αρχιτεκτονική. Στον χώρο των δοκιμών πήγε ακόμα και ο ΣΕΙΧ, ο οποίος πήγε αυτοπροσώπως να δει τα έργα αυτής της εταιρείας. Μια στιγμή, δεν φορτίζει. Μας ευνοεί, αλλά ούτε και το σύστημα μας ευνοεί. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Δεν φορτίζει για κάποιο λόγο. Μια στιγμή να ξαναβγώ και να ξαναβγώ. Τώρα ακούγομαι. Ελπίζω και να φορτίσει. Ωραία. Το SkyWay Test Center στη Σάρτζα το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Σήμερα η κατασκευή δύο βαρέων διαδρομών μήκους 2,5 χιλιόμετρων συνεχίζεται στο κέντρο Unisky Stream Technologies. Σύμφωνα με τους διαχειριστές, ο έλεγχος των εμπορευματικών μεταφορών SkyWay σε βαριές διαδρομές μπορεί να ξεκινήσει τον Μάιο. Η εταιρική ταυτότητα και το λογότυπο έχουν αλλάξει στο κτίριο του κεντρικού γραφείου του προγραμματιστή Unisky Stream Technology στο Μίνσκ, κάτι που ίσως οι παλιοί αυτό το γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρανε ότι το παλιό λογότυπο είναι τα αρχικά της Skyway. Στις 18 Μαρτίου, στο αγγλικό γλωσσικό δελτίο τύπου Cision PR Web, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο «Unisky Stream Technologies έχει αλλάξει την αγορά συστημάτων μεταφορών». Το άρθρο είχε προηγουμένως εμφανιστεί στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας Skyway, προγραμματιστή Unisky Stream Technologies, και στη ρώσικη επιχειρηματική έκδοση Viadomosti. Η Viadomosti δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το γιατί οι τεχνολογίες χορδών μπορούν να αλλάξουν την αγορά συστημάτων μεταφορών. Κοίτα που είναι τσάπ πιο κάτω. Κοίταξε αν γράφουμε, ακούγεται, δεν ακούγεται. Δεν μου λέει. Όχι, είναι τσάπ πιο κάτω. Μια στιγμή. Πες γράψτε πρέπει να με ακούτε. Πιο κάτω, ανοίξει το site προς τα κάτω. Όχι έτσι, εδώ να τραβήσεις. Ακούγομαι. Φάτσα, δεν γράφουμε τίποτα. Εντάξει, ακούγομαι. Εντάξει, κατάλαβες. Λοιπόν. Σύμφωνα με τους συγγραφείς του υλικού, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Σήμερα περνάμε μια οδύσσεια. Θα βγω και θα ξαναμπω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς μια στιγμή. Ακούγομαι. Ένα τεράστιο συγγνώμη σήμερα. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται και κολλάνε όλα τόσο πολύ, αλλά μου γράφει συνέχεια ότι έχω προβλήματα. Ελπίζω να μην ξαναεπαναληφθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την παρουσίαση. Ελπίζω να με ακούτε όλοι. Η κατασκευή ενός χιλιόμετρου γραμμής Skyway κοστίζει $1.000.000 περίπου. Αυτό το ποσό είναι 3 έως και 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι ή τραμ. Η μεταφορά Unicorn επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με το σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας. Ένα χιλιόμετρο μια τέτοια διαδρομή θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια και αν το συγκρίνεται με την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό, καθώς κοστίζει περίπου $30 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. Συγκριτικά, το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι κόστισε στην πόλη περισσότερο από $120 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο, ενώ το monorail του Σιάτλ κόστισε πάνω από $60 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο και το Shonan Monorail στην Ιαπωνία πάνω από $180 ανά χιλιόμετρο. Εδώ βλέπετε τη σύγκριση της τεχνολογίας SkyWay με ένα monorail σχετικά με την απόσταση διαδρομής. Μπορείτε να δείτε ότι δεν έχει όρια, ενώ το άλλο φτάνει ως και τα 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα, το SkyWay φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70. Και το πιο σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της μέρας η τεχνολογία SkyWay μπορεί να μεταφέρει έως και μισό εκατομμύριο επιβάτες καθημερινά, ενώ το monorail έως και 137.000. Στις 3 Μαρτίου το Sharjah Research and Technology, εκεί πέρα έγινε μία παρουσίαση του έργου Mohammed.com, το οποίο βοηθά τους τουρίστες να βρουν τρόπους όπως να περάσουν το ελεύθερό τους χρόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, στις 14 Μαρτίου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο κανάλι YouTube του Sharjah Research and Technology, το οποίο έδειχνε τα έργα που βρίσκονται στο πάρκο. Το βίντεο δείχνει δοκιμές της μεταφοράς χορδών. Σε μερικά χρόνια θα ελπίζουμε να δούμε τις γραμμές της Skyway σε όλο τον πλανήτη, τα οποία θα ξεκινούν από ζεστά μέρη, καθώς και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το σύστημα θα ονομαστεί Transnet. Τώρα θα προχωρήσουμε στο νέο σύστημα κουπονιών, μια σύντομη παρουσίαση για την προσφορά η οποία ακόμα τρέχει. Μια στιγμή. Γιατί δεν ανοίγει πάλι. Εσύ έτσι μετά δεν σου. Δεν ανοίγει η παρουσία. Λοιπόν. Ας πούμε, επειδή δεν ανοίγει θα πω μερικά πράγματα, έτσι. Όπως γνωρίζετε μερικοί και ιδιαίτερα υπαλλήλοι, εντάξει, η εταιρεία Skyway έχει πλέον επιτύχει αρκετά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τώρα, επειδή αυτό το σύστημα κουπονιών γίνεται χάρη σε κυριότερα για τη γιορτή που είχε ο επιστήμονας, ο οποίος εφήβρε αυτή την τεχνολογία, καθώς και για τις 12 Απριλίου που είναι η μέρα των κοσμοναύτων, η εταιρεία κάνει αυτή την προσφορά η οποία θα λήξει σε 3 μέρες. Υπάρχουν γενικά 3 τύποι κουπονιών. Το κουπόνι 1,1, το οποίο αυξάνει τον αριθμό των μετοχών ανά επένδυση κατά 10%. Το κουπόνι επί 1,5 αυξάνει τον αριθμό των μετοχών ανά επένδυση κατά 50% και το κουπόνι επί 2 κατά 100%. Για να λάβετε ένα κουπόνι για μία επένδυση πρέπει να κάνετε μία προσφορά στον προσωπικό σας λογαριασμό με τις ονομασίες επί 1,5 επί 2. Ανάλογα με το ποσό της επένδυσης, ο αριθμός και το μέγεθος των κουπονιών που λαμβάνονται θα διαφέρουν. Δηλαδή, από $200 θα έχετε ένα κουπόνι επί 1,5, από 1.000 επί 2, από 5.000 επί 2 και επί 1,5, από $25,000 επί 2, επί 2 και επί 1,5 και από $50,000 επί 2, επί 2 και επί 2. Για να λάβετε κουπόνια για τον όγκο δομής των συνεργατών, το συνολικό ποσό της προσέγγισης επενδύσεων στην πρώτη γραμμή για τον τρέχοντα μήνα πρέπει να φτάσει σε μία από τις ακόλουθες γραμμές. Από $1.000 έχετε ένα κουπόνι επί 1,5, από $3.000 δύο κουπόνια, από $5.000 πεις δύο κουπόνια, αλλά θα είναι επί 2 και επί 2, και από $25,000 θα είναι 3 κουπόνια, επί 2, επί 2 και επί 1,5, και από $50,000 πάρει 3 κουπόνια, αλλά αυτή τη φορά θα είναι επί 2, επί 2 και επί 2. Θα λάβετε τα κουπόνια αμέσως μόλις ο όγκος των ελκυσμένων επενδύσεων στην πρώτη γραμμή φτάσει σε ένα από τα αναφερόμενα ποσά. Κάποιοι από εσάς ίσως να ξέρετε ότι έχετε κουπόνια επειδή έχετε ήδη κάνει επένδυση. Επίσης, ως δώρο, μπορείτε να λάβετε κουπόνια δωρεάν με διάφορους τρόπους. Οι φίλοι σας μπορούν να σας δώσουν κουπόνια επί 2 και επί 1,5. Αυτά τα κουπόνια δεν μπορούν να δωρηθούν ξανά ή να επιστραφούν. Όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στο προσωπικό τους λογαριασμό από τις 12 Απριλίου του 2021, λαμβάνουν ένα κουπόνι επί 1,1, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απεριόριστες φορές για οποιασδήποτε επενδυτικές προσφορές εντός των 7 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής. Αυτό το κουπόνι ισχύει αντί για την προσφορά όταν κάθε νέος χρήστης του προσωπικού λογαριασμού έλαβε αυτόματα επιπλέον 10% μετοχές σε οποιαδήποτε επένδυση για 7 ημέρες. Να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το κουπόνι εγγραφής είναι επίσης μη ξαγυρώσιμο. Πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουπόνια στην αρχική σελίδα του προσωπικού σας λογαριασμού και στην ενότητα τα κουπόνια μου με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να κάνετε επένδυση. Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ολοκληρώσουν την επένδυσή σας και να λάβουν περισσότερα μερίδια. Σε αυτή την περίπτωση, όταν πραγματοποιείτε μία επένδυση, ο αριθμός των μετοχών θα αυξάνεται σύμφωνα με το κουπόνι που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, αν εφαρμόσετε το κουπόνι επί 2 για μία fax επένδυση $1.000, με έκπτωση, τότε αντί για 33.000 μετοχές, θα λάβετε 66.000 μετοχές. Επίσης, μπορείτε να δώσετε ένα κουπόνι σε ένα φίλο. Αυτό είναι ο δεύτερος τρόπος. Το κουπόνι μπορείτε να το κάνετε δώρο σε οποιονδήποτε συνεργάτη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η ημερομηνία εγγραφής του συνεργάτη δεν έχει σημασία. Ταυτόχρονα, για να λάβει το κουπόνι, ένα άτομο δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσει την εγγραφή, να πραγματοποιήσει επαλήθευση και να υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας. Μπορείτε να δώσετε ένα κουπόνι προς τιμή των γενεθλίων του Ανατόλη Γιουνίτσκι, μόνο εάν ο παραλήκτης δεν έχει ακόμα ένα τέτοιο κουπόνι ή το έχει ήδη χρησιμοποιήσει. Το άτομο που λαμβάνει το κουπόνι σας δεν μπορεί να το εξαργυρώσει ή να το επιστρέψει πάλι σε εσάς. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι για τα κουπόνια επί 2 και επί 1,5 ισχύουν οι ακόλουθοι όροι κατά την επιλογή μιας προσφοράς. Τα κουπόνια επί 2 μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε προσφορές άνω των $1.000 και τα κουπόνια επί 1,5 μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε προσφορές άνω των $500. Και αυτά είναι τα κουπόνια τα οποία θα λάβετε από την εταιρεία. Επίσης, να σας θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι στις 23 Απριλίου είναι το λεγόμενο deadline. Δηλαδή, τελειώνει αυτή η προσφορά και εξαφανίζεται τα κουπόνια. Δεν θα υπάρχουν πλέον. Ανάλογες πληροφορίες πιστεύω ότι μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Και αυτά είχα να πω για απόψε. Σας καληνυχτίζω. Συγγνώμη για μία ακόμα φορά για τα τεχνικά προβλήματα. Ελπίζω να μην υπάρχουν ανάλογα στην επόμενη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και τα λέμε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 8 η ώρα πάντα.